σας! Είμαι η Νίνα Φώσκολη και αυτή είναι η καινούργια εκπομπή της Ζούγκλας. Νίνας Νάιτ, και επειδή είναι και η καινούργια και είναι και η πρώτη, να ευχηθούμε καλωστέριωτη και ό,τι σε θετικό vibe σας βρίσκεται, στείλτε το γιατί το έχω ανάγκη. Πάω να κάτσω και ξεκινάω. Λοιπόν, τι θα κάνω εγώ με εσάς. Καταρχάς, να σας πω ότι εγώ θα είμαι μαζί σας κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 11 μέχρι τις 1 done. Τι μία, done. Και τι θα κάνω, θα αναλύω θέματα, προβλήματα που δημιουργούνται ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε είναι φιλικές, είτε είναι οικογενειακές, γιατί απ' όλα έχει επαξίσει και όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Λοιπόν, από εσάς αυτό που θέλω είναι να μοιράζεστε μαζί μου, τέλος πάντων, τα δικά σας προβλήματα, τους δικούς σας προβληματισμούς και τις δικές σας έτσι, εμπειρίες. Εμπειρίες τύπου, ρε παιδί μου, πίνω και μεθώ, όχα μαναμάν, γιατί ένα βράδυ που βρέχει έφυγε και με παράτησε, ή η μάνα μου είναι τραγική και με κλειδώνει μοναχή, δεν έχω φίλους, εγώ έχω φίδια και τέτοια πραγματάκια θέλω να μου λέτε. Τι άλλο ήθελα να πω, γιατί έτσι έχω και ψιλοχάσει τον ηρμό μου, είναι μεγάλος ντουβρουτζάς αυτός, να ξέρετε. Ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ χαλαρά, όπως βλέπετε, πολύ παραίστικα και πολύ έτσι, δεν θέλω εν πάση περιπτώσει να κολώνετε. Να κολώνετε να παίρνετε τηλέφωνο, γιατί όλη αυτή η φάση τέλος πάντων θα γίνει μέσω επικοινωνίας τηλεφωνικής. Αρχικά, τα τηλέφωνα είναι αυτά που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης εδώ, τα οποία εγώ δεν μπορώ να δω καλά. Από όσο μπορώ να δω είναι 2, 11, 55, 55, 55, 5, 37 και 5, 38. Θα παίρνετε λοιπόν σε αυτά τα τηλεφωνάκια που μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής τουλάχιστον πιστεύω θα τα έχω μάθει απ' έξω, για να σας, να σας τα ξαναπώ. Λοιπόν, θέλω να μιλάτε ελεύθερα, θέλω να μιλάτε χαλαρά. Απλώς, ένας μικρούλης περιορισμός που και εμένα με βασανίζει, αχ να ξέρατε πόσο, είναι ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο, όχι τι λέμε, λέμε τα πάντα, χωρίς ταμπού, αλλά πώς τα λέμε. Γιατί το κακό το εσουρού παραμονεύει και θα με κόψει το τηλεπτικό το νεογνώ, παιδιά, παρακαλώ, λίγο, μία μικρή προσοχή, μία μικρή προσεχουλίτσα. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι έχουμε να αναλύσουμε πολλά θέματα. Κάθε φορά θα αναλύουμε θεματάκια. Αλλά μην κολώνετε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να αρχίσω να λέω για κάτι συναισθηματικό, ερωτικό. Αν εσύ έχεις τον καημό σου με τη μάνα σου, θα πάρεις τηλέφωνο να μου πεις για τον καημό το δικό σου, τέλος πάντων. Μην περιμένεις βέβαια τώρα ότι εγώ θα σου βρω τη λύση, θα στάψεις βίσες στο μπαμ. Γιατί ψυχολόγος δεν είμαι και ούτε ψυχολόγος θα το παίξω, φυσικά. Εγώ. Εδώ πέρα είμαι τύπου η τηλεοπτικοδιαδικτυακή σου φίλη που ακούει τον πόνο σου, βρε αδερφέ, και τον καημό σου και απλώς έτσι σε βοηθάει να βρεις μια λύση και να σκεφτείς ένα σενάριο που δεν σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό. Αυτά λοιπόν θα γίνονται εδώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη στη Ζούγκλα. Νίνας Νάιτ, και θέλω να πάω, παρακαλώ πάρα πολύ, στο πρώτο μου μικρούλι break, να πάρω μια ανάσα, γιατί καθόλου δεν μπορώ. Πάμε. Πάμε. Μισό λεπτό. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών.
η πλατφόρμα γενικών αγγελιών, το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Εδώ λοιπόν είμαστε, Nina's Night, πρώτη εκπομπή. Υπενθυμίζω πάλι τα τηλέφωνα, γιατί σκοπός αυτός είναι, παιδιά. Δεν είναι η τρελή να μιλάει μόνη της και να λέει τον καημό της. Το θέμα είναι τον καημό σας να τον πείτε εσείς. Είναι το τηλέφωνο πάλι ξανά από την αρχή, 2-11-55-50-537-538. Ξαναλέω ότι θα αρχίζω εγώ να λέω τις δικές μου ιστορίες, αλλά αν η δική σας ιστορία είναι λίγο διαφορετική, δεν κολώνετε σε καμία περίπτωση, παίρνετε τηλέφωνο και λέτε ό,τι θέλετε να πείτε. Αν δεν έχετε τώρα δακρύβρεκτη ιστορία για να κλάψουμε εδώ όλοι μαζί, γιατί αν θέλεις να κλάψεις, να πάρεις να κλάψεις, μην τρέπεσαι, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, να πείτε τύπου «Γεια σου Νίνα, καλορίζικο, φυλάκια», κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δεκτό και πάρα πολύ... Θα είναι ωραίο, φαντάζομαι. Λοιπόν, πριν ακούσω όμως εγώ τώρα το πρώτο dream του τηλεφώνου, θα ήθελα να πάμε στο πρώτο κομμάτι κλειδί του πρώτου θέματος της πρώτης μου εκπομπής. Πάμε! Ναι.
Δεν ξέρω αν έγινε σαφές και κατανοητό, αλλά το πρώτο μου θέμα, και εκεί αποσκοπούσε, βρε παιδί μου, το πρώτο μου τραγούδι κλειδί, είναι η απόσταση μεταξύ των ζευγαριών. Θέμα μάστιγα, πολύ με προβληματίζει και εμένα. Την αλήθεια μου, θα την πω. Και τι έλεγα τώρα, γιατί αποσυντονίστηκα πάλι. Έχω αυτό το θέμα, αλλά πού θα πάει, θα το συνηθίσετε και αυτό. Το χάνω τον ρυθμό μου λίγο εύκολα. Περνάμε ωραία εδώ στο στούντιο, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θέλω να πω μισό λεπτό κάτι και παιδιά, έχω την πρώτη μου γραμμή. Λοιπόν, να πω ότι είναι θέμα μάστιγα όντως αυτό το του καλό, του έρωτα του, ρε παιδί μου, που έχει την απόσταση. Σας προβληματίζει και μας προβληματίζει και εμάς. Και είναι που είναι ο καιρός έτσι. Το καλοκαίρι έχει περάσει, έχει φύγει, αλλά έλα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει με τον καιρό και οι καλοκαιρινοί έρωτες κοντεύουν να γίνουν σταθερές και μόνιμες σχέσεις και τι να το κάνουμε. Έτσι, και ξέρω ότι εσύ που... Για κάποια στιγμή τα πίστεψα και αφέθηκα σε αυτά που μου έλεγε, σαν να τα εννοούσε και σαν να... Καρατσουτσούριασες εσύ με λίγα λόγια. Ήταν τόσο καλή ηθοποιός και τόσο όμορφη που δεν μιλούσε τόσο ωραία. Νομίζω ότι την είχα ρωτευτεί εκείνη την ώρα ο κεραυνοβόλα. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Έμεινε εκεί πέρα, χάζευα και πώς να την προσεγγίσω μια τέτοια κοπέλα. Ναι, αυτό το Μάιο όμως. Ναι, το Μάιο όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω και με το που σταματάει. Εγώ από την τροπή μου φεύγω με το ποδήλατο. Κίνησες. Γρήγορα, αλλά δεν την προσέχω και τρώω ξάπλα με το ποδήλατο εκεί μπροστά. Ναι. Σαβουριάστηκες κοινώς, εσύ ψιλοξυφτυλίστηκες. Ναι, ναι, γιατί δεν το κατάλαβα. Και εντάξει, πόσο ρε ζήλυφε να γίνω και σηκώνομαι και φεύγω. Αλλά δεν το βάλα κάτω γιατί ήθελα να την προσεγγίσω πολύ αυτή την κοπέλα. Ναι. Την είχα ρωτήσει, σκεφτόμουν εκεί για πόσες μέρες. Ναι. Πώς πήρα απόφαση να της γράψω ένα γράμμα. Αχα, ρομαντικός ο Γιάννης. Ένα ερωτικό γράμμα. Mm. Και να το, επειδή δεν είχα στοιχεία για αυτήν. Ναι. Και ήθελα να το βάλω και στο πανεπιστήμιο της, γιατί ήξερα που είναι τα κτίρια. Ήθελες να το βάλεις στο πανεπιστήμιο της, στη... Ναι, να το βάλω το γράμμα. Να το κολλήσεις.
Ναι, να το κολλήσω, αφού το είχα γράψει. Ναι. Και θα ήθελα να σας πω τι έλεγε αυτό το γράμμα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω, Γιάννη μου. Ναι, είναι λίγο, να το διαβάσω λίγο, δεν το έχω ένα λεπτό. Ναι. Τα λόγια αυτά που της έγραψα. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Σε είδα το γράμμα. Τι? Το ονόμασα σε είδα. Σε είδα, ποιητής ο Γιάννης, ναι. Σε είδα απόγευμα Δευτέρας, στο πεζοδρόμιο του πάρκου. Ναι. Είχες πρόβα για τη σχολή σου. Ναι. Για μια στιγμή ξεχώρισες από το θεία σου και ήρθες προς το μέρος μου. Με κοίταξες σχολαστικά, κάνοντας με μέρος της παράστασης. Ήμουν ο ποδηλάτης με το πουκάμισο και τα 8 κουμπιά. Ο τρόπος που με κοίταξες και αυτά που είπες ήταν πολύ όμορφα. Αν πραγματικά νιώθεις έτσι, θα ήθελα να μιλήσουμε. Ναι. Αν πάλι όχι, θα γίνεις εξαιρετική σε αυτό που κάνεις. Εγώ πάντως το ένιωσα. Περιμένω να σε ακούσω. Θέλω να μάθω για σένα πάρα πολύ. Και άφησα το τηλέφωνό μου και το έγραψα, μήπως με πάρει, γιατί δεν ήξερα αλλιώς πώς να την προσεγγίσω. Πολύ ωραία τα λόγια σου, Γιάννη μου. Σου αρέσουνε. Πολύ ωραία τα λόγια σου. Είναι νομίζω σταλαγματιά έρωτας. Σε αυτή τη βουβή πεζή και μάταιη η καθημερινότητα που ζούμε. Γιατί δεν ήξερα, ήμουνα κι εγώ σε απόγνωση και δεν ήξερα τι να κάνω για να την πλησιάσω. Ενώ απλά την είδα μόνο, δεν την έχω ξαναδεί από τότε, δεν ξέρω και τη σκέφτομαι συνέχεια. Γιατί βρες, Γιάννη μου, από το να κάθεσαι να γράφεις γράμματα και να αφήνεις και τα τηλέφωνα, που βλακία έκανες που άφησες και το τηλέφωνο σου, γιατί Γιάννη μου ο κόσμος είναι και κακός λίγο, κατητής. Ναι, και κι εγώ λίγο αυτός, δεν θα... Λοιπόν, εσύ θα πρέπει να πας να στήσεις καραούλι απ' έξω από τη σχολή, λοιπόν, και να περιμένεις μαζί με το ποδήλατο το πουκάμισο με τα 8 κουμπιά. Γιατί είναι πάρα πολύ βασικά τα 8 κουμπιά. Μη σε μπερδέψει και με άλλον. Επίσης, λοιπόν, είναι ορυκτική της ομολόγηση, τα λόγια που μου είπε ήταν 7. Ναι, Γιάννη μου, βέβαια ήταν μέρος της πρόβας της. Ναι, και δεν ξέρω. Το ξεχνάς. Δεν ξέρω αυτή τι ένιωσε για μένα, εγώ την αγαπώ. Αυτή μάλλον έκανε μόνο πρόβα, βρε Γιάννη μου, αλλά ναι. Πότε δεν ξέρεις, για να έρθει να σου ζητήσεις ένα και να σου πει θέλω να σου απαγγείλω αγάπη, μάλλον κάτι κι αυτή έπαθε ένα κατητής. Θα την το λέω, έτσι ήμουνα πάνω στο ποδήλατό μου, έτσι καμαρωτός και ίσως να... Ήσουνα καμαρωτός, λεβένταρος. Σου λέει λεβέντης ο Γιάννης με το πουκάμισο με τα 8 κουμπιά. Ναι, είχα και ωραίο ποδήλατο, ήταν έτσι. Ωραίο, ναι. Γιάννη, και τώρα θέλεις εσύ, ρε παιδί μου, να βρούμε έναν τρόπο την κοπέλα αυτή να την προσεγγίσουμε. Πώς θα μπορούσα, δηλαδή, τι να κάνω για να την βρω αυτή την κοπέλα. Δεν ξέρω τίποτα για αυτήν. Μόνο ξέρω ότι σπουδάζει στο πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Εύρεση, Γιάννη, πόσοι σπουδάζουν σε αυτό το έρμο το πανεπιστήμιο τώρα του Ναυπλίου, άσε μας. Θα πας εσύ λοιπόν απ' έξω από το πανεπιστήμιο, θα στήσεις το καραούλι σου και κάποια στιγμή θα τη δεις ή να μπαίνει ή να βγαίνει. Εκτός αν το έχει παρατήσει και αυτή εντελώς τα πράγματα εκεί πέρα τα της σχολής της και δεν πατήσει και ποτέ το πόδι της. Αλλά νομίζω ότι θα τη δεις έτσι. Και το Ναύπλιο πόσο τεράστιο είναι πια και δεν μπορείς να βρεις μια κοπέλα. Γιατί. Δεν ξέρω, πρέπει πάνω στην τροπή μου έφυγα με το ποδήλατο. Σας είπα, μετά έπεσα κιόλας κάτω και ντράπηκα. Και ναι, έπρεπε να μείνω εκεί να την πλησιάσω μετά το τέλος του μαθήματος. Αλλά ξέρετε πως είναι εκεί την ώρα να. Μωρέ, εγώ δεν ξέρω, έχω φάει κάτι σαβούρες. Εγώ εκεί που το παίζω καμαρωτή κοκότα. Και έχω ξεφυγιστεί. Καλήκια και δεν πρόσεξα. Εγώ ήμουν. Ναι. Κατάλαβα. Όχι, Γιάννη μου, εγώ προτείνω αυτό που σου είπα. Προτείνω να στήσεις εκεί το καραούλι σου στη σχολή απ' έξω και να προσπαθήσεις να την προσεγγίσεις έτσι. Και όταν τη δεις, Γιάννη, την κοπέλα, γιατί θα τη δεις αργά ή γρήγορα, μην τώρα πεις και πεις ξεφτυλίστηκα μία, θα ξεφτυλιστώ και δεύτερη. Το πολύ πολύ να ξεφτυλιστείς και δεύτερη, να ξεφτυλιστείς και τρίτη. Δεν έχω τρόπο, ρε παιδιά, δεν έχω τον τρόπο αυτό. Δεν έχεις τον τρόπο της προσέγγισης το σωστό, θες να πει. Δεν μπορώ να πω, τι να της πω, τι λέω αυτό, αλλά δεν μπορώ να... Γιάννη, νομίζω ότι έχεις λίγο τρακ και δεν καταλαβαίνω τι λες. Στον αέρα και τρέπομαι λίγο, δεν συνηθίζω να τα κάνω αυτά. Και τώρα δεν ξέρω πώς πήρα το θάρρος, είδα την εκπομπή και είπα θα πάρω τηλέφωνο γιατί δεν μπορώ άλλο να το κάθω, να το πνίγω μέσα μου αυτό. Όχι, να μην το πνίγεις μέσα σου. Άσχημο πράγμα να τα πνίγουμε μέσα μας αυτά. Λοιπόν, Γιάννη μου, εγώ αυτό πιστεύω. Την παίρνεις τηλέφωνο, πήγα να πω. Στείνεσαι έξω από τη σχολή, τη βλέπεις, τη μιλάς και τη λες: Έλα εδώ, κούκλα μου. Έλα εδώ να πούμε δύο λόγια, εν πάση περιπτώσει. Εγώ σε είχα δει τότε
Και αυτά τα μάτια ήταν πλάνα. Δεν μπόρεσα να τα ξεχάσω ποτέ. Και τώρα θέλω να σε ξαναδώ έτσι να το συνεχίσουμε το πράγμα αυτό. Γιατί μου είπες αυτά τα μάτια. Πάνω στο ποδήλατο και θα φύγω. Να την βάλεις πάνω στο ποδήλατο, να τη σελώσει και να την πάρει και να φύγετε. Και εγώ αυτό λέω. Και μη μασάς, Γιάννη, μη μασάς. Αυτό θα κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίνα. Αυτό θα κάνω. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα πάω στο πανεπιστήμιο. Αύριο. Να πας αύριο. Να πας αύριο που τι μέρα είναι αύριο, είναι και Τετάρτη, μια μέρα ανοιχτό θα είναι. Να πας. Λοιπόν, και να με πάρεις τηλέφωνο όταν γίνει το κάτι τι στο πράγμα, να με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τι έγινε, Γιάννη. Το σέλωσε στον Κομενάκη ή όχι. Θα την πείσω, θα την πείσω. Τι. Τι. Με συγχωρείτε, απλά παρατήρθηκα λίγο από την... Από τον ενθουσιασμό σου, Γιάννη μου. Θα πάω. Να πας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Τα φιλιά μου στο ναύπλιο. Καλά. Bye. Γεια. Λοιπόν, είδατε που έχουν... όλος ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, από τα 20 μέχρι τα... τα πολύ μετά τα 20, εν πάση περιπτώσει. Αλλά γιατί ο έρωτας... όλους μας βαράει, στο δόξα πατρί, και δεν ξέρουμε και πώς να το χειριστούμε το πράγμα. Λοιπόν, τώρα εγώ τι προτείνω. Εγώ προτείνω να πιω ένα νερό, γιατί έχω κορακιάσει η γυναίκα, να πάμε σε ένα break, μικρούτσικο, να πιω και εγώ το νερό που είπα πριν, ναι, και να ξανάρθω, με πολλές γραμμές. Έχουμε ακόμα περίπου μία ώρα, ούτως ή άλλως, στη διάθεσή μας, να μιλήσουμε, να τα πούμε. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε, 2-11-55-50-5-37 και 5-38, παιδιά το έμαθα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο το τηλέφωνο. 2-11-55-50, 5-37 και 5-38, θεά σου λέει, θεά. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
Hire4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Νίνας Νάιτ και πρώτη εκπομπή. Τι είναι αυτά τα ξαφνικά που με πιάνουν. Λοιπόν, έχουμε ακούσει ήδη κάποιες από τις ιστορίες σας. Μέχρι να ξαναπάρετε τηλέφωνο και μέχρι να έχω και άλλη γραμμή, λέω έτσι να ξεκινήσω πάλι να λέω για το θέμα μου. Το θέμα που μας απασχολεί, όπως είπαμε, πάρα πολύ, γιατί ο καιρός δεν μας έχει αφήσει να ξεκολλήσουμε από αυτούς τους έρμους, τους έρωτες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η απόσταση, ξαναλέω. Και για να μην μακρηγορώ έτσι πάρα πολύ, γιατί ήδη έχει πάει μία η ώρα, 12 η ώρα, έχει περάσει μία ώρα, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τη μία ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Απόσταση, λοιπόν. Τακτοποιήσαμε αυτούς που τον πέρασαν έτσι στον έρωτα πολύ επιδερμικά και επιφανειακά τον καλοκαιρινό. Και πάμε σε αυτούς που τον έχουν φάει τον ντουβρουτζά, πολύ πολύ βαριά, σε αυτούς που έχουν καρακατακαψουρευτεί. Έμα ναι. Λοιπόν, και που έχουν έτσι κάτι τις κολλήσει. Εσείς λοιπόν που έχετε αποφασίσει ότι αυτόν τον έρωτα, τον καλοκαιρινό ή μη ρε παιδί μου, τον έρωτα αυτό που είναι εμένα από μακριά, αλλά δεν σας αφήνει έτσι να φύγετε και μακριά του συναισθηματικά, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, εσείς που έχετε αποφασίσει να πάτε κόντρα στα 1.628.000 εκατομμύρια μέτρα που σας, ή και ναυτικά μίλια ακόμα που σας χωρίζουν με το τέρι σας, ακούστε πολύ πολύ προσεκτικά, ανοίξτε τα ματάκια σας και τα αυτάκια σας και παραμερίστε έτσι λίγο τη φλόγα του έρωτα, τη φούντωση, τη φλόγα που έχετε μέσα στην καρδιά, να πάμε να δούμε λίγο πότε αυτές οι περιπτώσεις δεν ευδοκιμούν αίμα για κανένα λόγο. Λοιπόν, επειδή το πράγμα αυτό θέλει θυσίες, θέλει θυσίες τύπου ότι πρέπει ρε παιδί μου κάποιες φορές και τις περισσότερες μάλλον φορές να μένεις μέσα, να παρατάς κάποια πράγματα, δηλαδή να παρατάς την εξόδου σου ή τους φίλους σου ή και μπλα 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 και να κάθεσαι να μιλάς με το αγόρι ή το κορίτσι, το ξεριτεμένο σου πουλί λοιπόν, και να λέτε τα δικά σας. Σε περίπτωση λοιπόν που όντως τον έχεις ερωτευτεί το χριστιανό σφόδρα, θα έχεις πολλά πράγματα να πεις μαζί του. Θα έχεις να αναλύσεις, να λύσεις, να κάνεις, να ράνεις, πολλά πράγματα. Σε περίπτωση όμως τώρα, που το μόνο που σε έχει εγωιτεύσει και σε έχει κάνει να κολλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο είναι η καλογραμμένη του Κυλιακή ή τι γυναίκα είναι αυτή, ξέρω εγώ, δεν θα έχεις να πεις και πολλά, γιατί πόσο να κάτσεις να μιλάς με τον άλλον, ότι σου λείπει, του λείπεις κτλ. Ήταν η δυσκολία νούμερο ένα. Πάμε τώρα στην δυσκολία νούμερο 2, που είναι πολύ βάρβαρη. Πολύ πολύ βάρβαρη και που είναι και πάρα πολύ επίκαιρη και όλους μας ταλανίζει.
Λοιπόν, η δυσκολία νούμερο 2, λοιπόν, είναι η οικονομική δυσκολία. Και συγγνώμη που σε ρίχνω έτσι και σε αποσπώ πολύ πολύ βάναυσα από το ροζ σου το συννεφάκι, αλλά όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, που στους περισσότερους από εμάς υπάρχει αυτό το πράγμα, τα μαζεύεις και την κάνεις. Έτσι είναι αυτά. Γιατί, αγάπη, η σχέση από απόσταση είναι πολύ πολύ ακριβώς πορ και με 3,60 που παίρνεις τώρα, δεν μπορείς. Πόσο να αντέξει η τσεπούλα σου ή η Έρμη? Γιατί 1, 2, 3 θα βρεις φτηνό εισιτήριο Αθήνα-Λονδίνο, Λονδίνο-Αθήνα. Αλλά παραπάνω δεν γίνεται αυτό. Είναι έτσι κομμάτι περίεργο. Δυσκολία νούμερο 3 και μπαλαντέρ, γιατί κολλάει και παντού. Όταν δεν υπάρχει πλάνο, έστω ρε παιδί μου και μακροπρόθεσμο, να είστε κάπου, κάπως, κάποτε μαζί με το αγόρι αυτό. Δηλαδή, αν εσύ ξέρεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στον επόμενο χρόνο, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα είστε κάπου μαζί, παίρνεις κουράγιο και μπορείς να το αντέξεις όλο αυτό το βάρος, γιατί περί βάρους πρόκειται. Όταν όμως ξέρεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για να βρεθείτε κάπου κοντά, τότε εσύ σε παίρνει από κάτω, γιατί 1 δεν θα είναι στα γενεθλιά σου, 2 δεν θα είναι στα γενεθλιά σου, 3 και φαρμακερή και τον τζακώσανε και πάει και αυτός από εκεί. Δυσκολία νούμερο 3. 4. Δυσκολία νούμερο 4. Που είναι κάτι πολύ δύσκολο να προβλέψεις και κάτι πάρα πολύ δύσκολο και να είσαι βέβαιος γι' αυτό, ρε παιδί μου. Και μιλάω για τη μονογαμία. Γιατί μία σχέση από απόσταση προϋποθέτει, φυσικά όπως όλες οι σχέσεις, μία αποκλειστικότητα και μία σταθερότητα και μία μονιμότητα. Και πες, πάει στο καλό τώρα. Για σένα ξέρεις και μπορείς να είσαι και σίγουρος, ρε παιδί μου, ότι δεν θα την κάνεις στη στραβή. Γιατί εντάξει, έτσι γουστάρεις πάρα πολύ και δεν θα το κάνεις. Για τον άλλον, δεν μπορείς να ξέρεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσευχηθείς και να ευχηθείς ο παράγοντας τύχη να είναι ευνοϊκός μαζί σου. Μόνο έτσι. Και μεταξύ μας τώρα αυτό είναι και λίγο δύσκολο. Γιατί όταν ο άλλος είναι στο διαόλου το. Όχι, είπα κακιά λέξη μόλις. Είπα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθήστε όμως κι εσείς όπως κι εγώ να με νιώσετε και να μην μιλάτε άσχημα. Λοιπόν, όταν ο άλλος είναι τόσο μακριά, λοιπόν, υπάρχει ένα συναισθηματικό και ερωτικό κενό. Μην είναι αδιαφυσβήτητο φυσικά, έτσι. Πάντα μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κάποιος τρίτος που θέλει τσουπ, να τρυπώσει στην όλη την κατάσταση, να χώσει τη μουσούδα του και να επωφεληθεί. Γιατί εσύ μπορεί να μην το έχεις καταλάβει, αλλά ο Μίτσος, ο φίλος σου, να σε γουστάρει και κρυφά τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, ξέρεις, και πολύ άνετα και χαλαρά και μπιρι-μπιρι, και να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό. Και πάει στο καλό ο Μίτσος, γιατί εσύ είσαι και κολλημένη με το Θανάση τύπου. Αλλά αν του Θανάση του την πέφτει η φίλη του η Μαρία, τότε τι γίνεται? Οπότε, για να το κάνεις το βήμα και να είσαι σίγουρη, ρε παιδί μου, ότι θα δέσει και θα κρατήσει, πρέπει να είσαι σίγουρη ότι ο Θανάσης δεν θα σε κερατώσει ποτέ. Γιατί δεν θα το μάθεις κιόλας. Βέβαια, θα μου πεις ο κόσμος είναι μικρός. Αλλά πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν ο Θανάσης μένει στη Μελβούρνη? Πόσο. Λοιπόν, είμαστε στην δυσκολία νούμερο 4, πάω στη δυσκολία νούμερο 5. Λοιπόν, φίλοι μου, ακούστε να δείτε τώρα το εξής. Τι γίνεται? Ο μεγάλος εχθρός των σχέσεων αυτών της απόστασης είναι η ζήλια και η ανασφάλεια. Αν, baby μου, είσαι ζηλιάρης και ανασφαλής από μόνος σου, κάτσε σπιτάκι σου. Γιατί? Γιατί, πολύ απλά τα πράγματα, πολύ απλά. Όταν, ρε παιδί μου, εσύ μένεις εδώ και ο άλλος μένει εκεί, όπως έχουμε πει 100 φορές, αλλά επιμένω να το λέω γιατί δεν ξέρω γιατί, ζηλεύεις και είναι φυσικό να ζηλεύεις και ζηλεύεις γιατί δεν ξέρεις την καθημερινότητά του, δεν ξέρεις τις κινήσεις του, δεν ξέρεις τις συναναστροφές του, δεν ξέρεις τις παρέες του και πες ότι τις γνωρίζεις, τέλος πάντων, αλλά όλο και μπαίνουνε άνθρωποι, στοιχεία και καταστάσεις μες στη μέση. Λοιπόν, άρα από μόνη της η φάση σχέση από απόσταση ευνοεί ζήλιες, ανασφάλειες και όλα αυτά. Πόσο μάλλον όταν εσύ είσαι από τη φύση σου έτσι. Και θα σου πω κάτι, αυτό δεν αλλάζει. Γιατί πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, έχει πει ο σοφός ο λαός και κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει.
Δυσκολία number 5 ήταν αυτή. Number 6 είναι ψευδεστήσεις. Και τι θέλω να πω τώρα με τις ψευδεστήσεις. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ... να πατάς, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ στα πόδια σου και να είσαι πολύ focus στον άνθρωπο αυτόν που έχεις απέναντί σου, τέλος πάντων, που ούτε καν τον έχεις απέναντί σου, γιατί είναι και μακριά. Γιατί πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είναι... ότι δεν είναι αυτό που πιστεύεις, ή μάλλον ότι αυτό που πιστεύεις είναι αλήθεια και είναι... Έλα ρε εσύ τώρα, του Σαρδάμ έγινε πάλι έτσι, με κυνηγάει. Ότι ρε παιδί μου, αυτό που πιστεύεις για αυτόν τον άνθρωπο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί, αφού δεν το ζεις στην καθημερινότητά του και στην καθημερινότητά σου, πλάθει στο μυαλό σου μία προσωπικότητα ίσως λίγο διαφορετική ή μία προσωπικότητα που μπορεί να ανταποκρίνεται στις δικές σου τις φαντασιώσεις και να μην είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και όταν συναντιέσαι με αυτόν τον άνθρωπο μία ή δύο φορές και ζείτε μαζί για μία ή δύο μέρες μάλλον, δεν προλαβαίνεις να δεις όλες τις εκφάνσεις του. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις να τον ζήσεις, εκτός αν έχει προηγηθεί, που αυτό θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια, αν έχει προηγηθεί ένα διάστημα το οποίο ήσασταν μαζί και είτε λόγω δουλειάς ή στρατού ή δεν ξέρω κι εγώ ποιες άλλες κατάστασης, αυτός έφυγε μακριά, άρα τον έχει ζήσει για ένα διάστημα τέλος πάντων στην καθημερινότητά του και ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει και αυτό. Αν δεν το έχεις κάνει αυτό, τότε άστο, βράστο. Ήταν η δυσκολία νούμερο 6. Και η δυσκολία νούμερο 7 είναι πάρα πολύ βασική και να σας πω κάτι. Αυτό ισχύει πάντα. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις καταστάσεις, όταν το προχωράς το πράγμα πολύ γρήγορα. Γιατί όταν μιλάς με τον άλλον και είσαι σε μια επικοινωνία, ρε παιδί μου, που λέτε τα νέα σας και... Πάει καλά να λέτε τα νέα σας. Όταν μιλάτε έτσι πιο εκβαθέων και πιο συναισθηματικά περισσότερο, το πράγμα προχωράει από μόνο του πιο γρήγορα. Και μένει λίγο στάσιμη η πραγματικότητα. Δηλαδή, προχωράς γρήγορα διανοητικά και σε θέμα επαφής, εμβαθύνεις πιο πολύ στη σχέση και θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι εξελίσσεται, αλλά επί της ουσίας δεν εξελίσσεται, αγάπη. Δεν εξελίσσεται γιατί πώς να εξελιχθεί αν δεν τον έχεις τον άλλο τώρα να τον πιάσεις, να τον πασπατέψεις, να τον πιλατέψεις, να κάνετε μια ομορφιά, βρε αδερφέ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν προχωράει επί της ουσίας, νομίζεις ότι προχωράει. Επίσης, πες τώρα ότι τα έχουμε λύσει όλα αυτά, ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα και τέτοια θέματα, ότι εσύ έχεις αποφασίσει ότι θα την κρατήσεις αυτή την απόσταση και η φάση άλλος για χείο τράβηξε πήγε, άλλος για Μυτιλίνη, την έχεις σβήσει από το μυαλό σου, ρε παιδί μου, και επιμένεις εκεί να το θες το αγόρι και να το θες το κορίτσι. Κανόνες επιβίωσης, βασικοί μάλλον κανόνες επιβίωσης, που θα πρέπει να ακολουθείτε κατά γράμμα. Νούμερο 1. Πού θα βρεθούμε. Αγάπη, εσύ μπορεί να θες να τον έχεις τον άνθρωπο να σέρνεται εδώ πέρα κάθε τρεις και λίγο. Αλλά αν εσύ μένεις με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τον τρίτο σου ξάδερφο, τη γιαγιά σου και τον αδερφό σου, δεν γίνεται, βρε χρυσούλη μου, να έρθει αυτός εδώ που μένει και μόνος του. Άρα θα πρέπει εσύ να τραβηχτείς εκεί πέρα που μένει αυτός και όχι αυτός εδώ που μένεις εσύ, γιατί αν πας εσύ εκεί θα μπορέσετε έτσι να το ζήσετε το πράγμα και τον έρωτα, τέλος πάντων. Κανόνας νούμερο 2, πώς θα επικοινωνούμε. Επειδή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια καθημερινότητα, στην καθημερινότητά τους, ρε παιδί μου, τους ίδιους χρόνους και τις ίδιες... τις ίδιες απαιτήσεις, τέλος πάντων, την καθημερινότητα, δεν έχουν όλοι τις ίδιες δουλειές. Εσύ μπορείς να κάθεσαι, ξέρω εγώ, και να μην κάνεις τίποτα. Και να είσαι στο σπίτι σου και να θες να είσαι με ένα τηλέφωνο συνέχεια στο χέρι. Δεν γίνεται να είσαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι, μόνο αν θέλεις να πάρεις τηλέφωνο στο ζούγκλα. 2-11-55-50-537-538. Και προχωρώ, γιατί έχω γραμμή την οποία θέλω έτσι να τσεκάρω, γιατί κάτι μου μυρίζεται ότι είναι πολύ καλό το πράγμα αυτό. Κάθε πότε θα βρισκόμαστε. Θα βρισκόμαστε κάθε όποτε μπορούμε και οι δύο. Όχι κάθε όποτε μπορείς εσύ, ούτε κάθε όποτε μπορεί αυτός. Και νούμερο 4, που είπα ότι είναι μπαλαντέρ, είναι αυτό που είπα και πριν. Πότε επιτέλους και αν επιτέλους μπορεί να βρεθεί μια κοινή έδρα, ένας κοινός γεωγραφικός τόπος τέλος πάντων, να στεγαστεί και να συστεγαστεί αυτός ο έρωτας. Και πάω σε γραμμή. Λοιπόν, 3, 2, 1, ποιος είναι? Γεια σου, Νίνα. Γεια σου. Είμαι η Δόμνα. Γεια σου. Και τηλεφωνώ, ναι, από Κηφισιά. Γεια σου, Δόμνα.
Καταρχάς θέλω να σου πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι νεοσύστατη. Καλορίζικη, θες να πεις. Ναι, συγχαρητήρια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καλορίζικη, φυσικά. Έχω την παρακολουθώ αυτή τη μία ώρα που έχει ξεκινήσει. Μου αρέσει πάρα πολύ η θεματολογία σου. Θεωρώ είναι κάτι που χρειαζόταν. Δεν είχαμε δει κάτι αντίστοιχο. Α, Δόμνα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα δει κάτι αντίστοιχο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, Δόμνα μου, ναι. Ναι, και αυτό. Σε πήρα και εγώ πήρα το θάρρος, επειδή είπες να μην τρεπόμαστε και να μην φοβόμαστε. Ναι. Πήρα το θάρρος να σου πω και τη δική μου ιστορία. Αχ, θέλω να την ακούσω, βρε εσύ, Δομνάκη. Παρόλο που τρέπομαι λιγάκι. Έλα, Δόμνα, έχουμε πει ότι εδώ πέρα είμαστε πολύ μεταξύ μας και πολύ παρείστικα και πολύ ακομπλεξάριστα και χωρίς ταμπού, εν πάση περιπτώσει. Για πες. Λοιπόν, Νίνα μου, όλα ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια. Πριν αρκετά χρόνια. Ναι, ναι, δεν είναι πολύ πρόσφατο, αλλά δυστυχώς δεν έχω ξεκολλήσει από αυτή την ιστορία. Ναι. Για πες. Είχα μία σχέση λοιπόν με ένα παιδί. Mm-hmm. Δεν θα πω παραπάνω λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλω να εκτεθώ. Όχι, ναι. Ναι, και βέβαια, κάνω και μια παρένθεση, η δικιά μου ιστορία είναι και αρκετά σχετική με τη θεματολογία που έχει σήμερα. Α, για ναι. Για τη σχέση με απόσταση που είπες. Αχ, ναι. Ναι, βρε Δόμνα, ναι. Για πες. Λοιπόν, που λες, είχα μία σχέση με ένα παιδί, ναι. Όπου για επαγγελματικούς λόγους αναγκάστηκε να φύγει εκτός. Αχ, και τρελανέμαι τώρα, για πες. Εκτός Ελλάδας. Α, εκτός Ελλάδας. Ναι, ναι, έφυγε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Γερμανία. Ναι. Και ενώ στην αρχή φαινόταν ότι θα είναι προσωρινό και ότι θα μείνει μόνο για 6 μήνες. Μου δεν μονιμότερο από του προσωρινού, Δόμνα μου. Ναι, εγώ όπως καταλαβαίνεις, το είχα δεχτεί, ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί τα χρήματα ήταν καλά. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς σκοπεύαμε να προχωρήσουμε και να έχουμε έτσι μια πιο επίσημη σχέση. Να το συνεχίσετε, ναι. Ναι, ναι, να αναβωνιαστούμε κτλ. Ναι. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη λοιπόν, γιατί θα του δίνει και πολλά μπόνους αυτή η αλλαγή. Ναι. Με χωρίς την Αιγικά. Ναι, θα του δίνει πάρα πολλά μπόνους. Αλλά δυστυχώς. Αυτοί 6 μήνες δεν ήταν 6. Ήταν 6 χρόνια. Όχι ακριβώς. Ναι. Ενώ αρχικά όλα δείχνουν ότι θα πάνε τέλεια, όπως σου είπα. Mm-hmm. Αρχαία συγγνώμη, δεν μπορώ, έχω κομπλάρει πάρα πολύ που το έλα ρε Δόμνα, έλα ρε Δόμνα, όχι ρε Δόμνα τώρα. Είπαμε, δεν κομπλάρουμε, ούτως ή άλλως τα λες πάρα πολύ ωραία και η φωνή σου είναι καταπληκτική, ακούγεται, που, τέλεια. Αλήθεια. Ναι, έχεις πολύ ωραία φωνή. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, που λες, ενώ όλα φαινόταν ότι θα είναι πάρα πολύ καλά. Αχα. Όταν τελείωνε αυτό το διάστημα, εν τω μεταξύ τον είχα επισκεφτεί και εγώ μία φορά εκεί και όλα ήταν τέλεια. Δηλαδή δεν είχα καταλάβει ότι κάτι θα πήγαινε στραβά. Ναι. Ενώ όταν πέρασε αυτό το διάστημα, άρχισε να μου λέει ότι τελικά του κάναν πρόταση και πρέπει να μείνει παραπάνω και τα χρήματα είναι καλά και ότι αυτό δεν πρέπει να με ανησυχεί και ότι δεν υπάρχει θέμα γιατί από τη στιγμή που ήμασταν καλά εμείς και τα χρήματα ήταν καλά, αυτό θα μας βοηθούσε στο να φτιάξουμε τη ζωή μας. Ναι. Ξέρεις, που φαίνεται αρκετά φυσιολογικό αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί μου το είπε τελευταία στιγμή. Ναι. Γιατί φοβήθηκα ότι τελικά δεν ήταν τόσο προσωρινό. Είχαν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτοι ψηλοί στα αυτιά μου. Ψηλοί στα αυτιά σου μπήκανε, Δομνάκη. Ναι. Και όχι τόσο για τη δουλειά, γιατί δεν σου κρύβω ότι είχε αρχίσει να γίνεται και λίγο πιο ψυχρός. Όχι τόσο τον τρόπο που μου μιλούσε, αλλά τον αισθανόμουν ότι απομακρυνότανε. Mm-hmm. Αισθανόμουν δηλαδή ότι η σχέση μου δεν ήταν όπως πριν. Ναι, μεν μου μιλούσε αρκετά αγγλικά, αλλά δεν είχε πολύ χρόνο στο να βγαίνει στο τηλέφωνο. Όλο μου λέει ότι πρέπει να δουλεύει όσο αργά. Και γενικότερα έχει αρχίσει λίγο η σχέση να παγώνει. Λογικό βέβαια, γιατί όπως είπες και εσύ, οι σχέσεις από απόσταση έχουν τα προβλήματά τους. Ναι. Και όχι μόνο το γεγονός ότι οι φίλοι προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν, γιατί ενδιαφέρονται ερωτικά για εμάς. Οι φίλοι, είπες, προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν. Ναι, ναι, οι φίλοι. Οι φίλοι το κάνουν, βρε εσύ Δόμνα μου, αυτό για το καλό το δικό μας. Ενώ φίλοι του αντίστοιχου φίλου που μπορεί να μας προσεγγίζουν ερωτικά. Α, κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ενώ το δέχτηκα,
όπως σου είπα, το ότι θα έμενε και άλλο. Δεν είχα και άλλη επιλογή μεταξύ μας. Ναι. Δεν μπορούσα να αρνηθώ κιόλας. Ναι. Έκανα κάτι που τελικά αποδείχθηκε σωτήριο για μένα, τραγικό όμως για εκείνον. Αποφάσισα μετά από 8 μήνες να τον επισκεφτώ, αλλά χωρίς να τον ειδοποιήσω, να του κάνω έκπληξη. Ω, μάνα μου! Ναι. Ήταν κάτι τελικά που αποδείχθηκε μηδαίο, γιατί όπως μπορείς να καταλάβεις, δεν ήταν μια συνάντηση γεμάτη. Ήταν συνάντηση κορυφής, Δόμνα μου, φαντάζομαι. Ναι. Τον βρήκε στα νάσκελα, καβάλα. Όχι ακριβώς, ευτυχώς, γιατί δεν το άντεχα. Νομίζω δεν μπορούσα να το ξεπεράσω, να τον έβρισκα στα νάσκελα. Απλά είδα, και αυτό βέβαια ήταν πολύ μεγάλο σοκ για μένα. Είδα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τη θερμική φωνή μου από τη συγκίνηση. Ναι, το ακούω, σε ακούω. Είναι λίγο τραγικό, γιατί αυτό με προσβάλλει και σαν γυναίκα. Αλλά διαπίστωσα όταν πήγα στη Γερμανία μετά πολλά, δεν θέλω να πω λόγο και ήδη αισθάνομαι πολύ άσχημα, ότι ο συγκεκριμένος κύριος συζούσε με μια άλλη κοπέλα εκεί, ότι την είχε αραβωνιαστεί κιόλας, μάλιστα σε ένα τόσο μικροχρονικό διάστημα, μόνο 8 μήνες. Ναι. Είχαν αραβωνιαστεί, ότι όλο αυτό το καιρό με κορόιδευε. Όταν είχα πάει να τον δω την πρώτη φορά, με είχε πάει στο σπίτι ενός φίλου του, δεν το δικό του το σπίτι. Ναι. Όπου είχαμε μείνει μαζί εκείνο το διάστημα λοιπόν, γιατί από την πρώτη στιγμή που πήγε στη Γερμανία, εκείνος διατηρούσε αυτές τις παράλληλες σχέσεις. Εσύ, και τι τις βρήκε αυτήν της Γερμανίδας? Αυτές είναι και περίεργες κρυόμπλαστρες, για να το θέσω και κομψά. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο το τι ήταν η κόρη του προϊστάμενου του. Ήταν η κόρη του προϊστάμενου. Και παραδόπιστος ο κύριος. Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι, το ήξερα εξ αρχή. Αλλά δεν πίστευα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Κατάλαβα. Ρε εσύ, και τι έκανες? Δεν θέλω να πω. Τα έκανες χάλια, Στάφτηκε μπούρμπερι, φαντάζομαι. Να σου πω την αλήθεια, δεν τρέφει αρκετά πολιτισμένα. Φέρθηκες πολιτισμένα. Δεν πείραξε την κοπέλα καθόλου. Θα μου πεις και τι μου έφυγε η κοπέλα. Όχι, τι σου έφυγε, Δόμνα μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση σου, καλώς άντε, ναι. Ναι, αλλά ξέσπασες εκείνο, φυσικά το σκυλόβρισα. Ναι. Ξέρεις πώς εκφραζόμαστε στα ελληνικά. Αυτή δεν θα κατάλαβε και τίποτα η άλλη. Ναι. Φαντάζομαι μόνο από την αντίδρασή μου κάτι θα κατάλαβε. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο κυρία γίνεται, να κρατήσω την ψυχραιμία μου και την αξιοπρέπειά μου, γιατί όπως καταλαβαίνεις μου ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. Και περισσότερο το παραμύθι και η εξαπάτηση αυτό, ξέρεις, το έθνο της προδοσίας, όχι μόνο ότι ο σύντροφός σε κερατώνει, που αυτό που μόνο του έτσι κι αλλιώς είναι βαρύ. Ναι, και πολύ βαρύ. Αλλά και γιατί με κορόιδευε. Δηλαδή, εγώ καθόμουν πίσω, τον περίμενα, έκανα σχέδια, είχα εκτεθεί στους δικούς μου ανθρώπους. Και το χειρότερο είναι, που ξέχασα να το πω στην αρχή, ότι ενώ είχε αυτή την παράλληλη σχέση και είχε αραβωνιαστεί με εκείνη την προσθυνή, ότι παράλληλα ετοίμαζε το έδαφος στο να αραβωνιαστούμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Σοβαρολογείς, βρε εσύ, τις θέλω και τις δυο και εσύ να μαρτωλώ τυπάκος. Ναι, κάπως έτσι. Άρα, μας θέλω να γίνω, τελείως, κάνεις πλάκα. Όχι καθόλου. Και η αλήθεια είναι ότι με σημάδεψε αυτό και για πολλά χρόνια. Δεν το είχα ξεπεράσει. Εντάξει, δεν είναι και δεν ξεπερνιέται και εύκολα. Βέβαια, εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως μου το είπε στην αρχή, άλλο πράγμα κατάλαβα. Δηλαδή, τύπου ότι αυτό εντωμεταξύ είχε γίνει και ψιλογκέι, ξέρω εγώ, το είχε γυρίσει, την ψιλοκούναγε, την αγλαδιά. Αλλά πολύ τραγικό κι αυτό. Πολύ τραγικό και δεν χρειάζεται. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε? Από τότε έχουν περάσει, αν δεν κάνω λάθος, 4 χρόνια. 4 χρόνια. Δύσκολο πράγμα, δύσκολο. Από τότε τον έχεις ξαναδεί, του έχεις ξαναμιλήσει? Αυτός έκανε καμία προσπάθεια, ρε παιδί μου, να...
Ναι, μα εκείνος δεν μπορούσε. Α, δεν σου είπα το καλύτερο, δεν σου είπα. Για πες το. Εκείνος, όταν τέλος πάντων ξέσπασα, πέρασε ένα χρονικό διάστημα, μάθησε να ηρεμήσει όπως λέει και με προσέγγισε ξανά και μου είπε, για την ακρίβεια, βρε κουτό, εγώ για μας το έκανα. Εγώ θα έπαιρνα καλύτερα χρήματα και θα γυρνούσα πίσω σε σένα. Τι νομίζεις, ότι θα έμενα με αυτήν. Τι βλαμμένος ρε εσύ, τι βλαμμένος. Ναι, ξέχασα να σου πω κι αυτό. Τι? Ξέχασα, λέω, να σου πω κι αυτό. Ρε εσύ, τι άντρες. Πραγματικά είναι κάτι άντρες, βέβαια, όχι μόνο άντρες. Έτσι, μην τα ρίχνουμε όλους αυτούς. Είναι και κάτι γυναίκες που τα κάνουν αυτά. Απλώς στην παρούσα φάση, στη δική σου περίπτωση δηλαδή, πολύ χοντρό το πράγμα. Πώς αντέδρασες εκεί, Δόμνα? Σου είπα, έκανα χαμό, βέβαια. Όχι, τη δεύτερη φορά. Α, τη δεύτερη φορά δεν αντέδρασα. Επειδή μου το είπε στο τηλέφωνο, γιατί είχαμε, όπως καταλαβαίνεις, είχαμε αρκετά χρόνια σχέση στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε είχα κάποια πράγματα, του μας δένανε πράγματα, ναι. Είχαμε ένα σκυλάκι μαζί. Ένα σκυλάκι. Ορίστε. Ένα σκυλάκι. Ναι, ένα σκυλάκι. Ποιος το έχει το σκυλάκι τώρα? Εγώ το φροντίζω, ναι. Α, εσύ το έχεις, ωραία. Ναι, τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλο τώρα, έτσι κι αλλιώς, οπότε... εντάξει, όσο έχει να ζήσει, τέλος πάντων, να ζήσει το σκυλί. Για πες. Έπρεπε να μιλήσουμε για να χωρίσουμε, τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα και για να δούμε τι θα κάνουμε με το σκυλί, γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν ευάλωτη συναισθηματικά. Δεν μπορούσα να το ξεπεράσω τόσο εύκολα, γιατί ναι, μεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μένα, μου είχε πληγώσει τον εγωισμό και γενικά με είχε μειώσει τα προσωπικότητα, αλλά δεν πάβει να είχα περάσει τόσα χρόνια μαζί του, να είχα ονειρευτεί τη ζωή μου μαζί του. Και να τον αγαπούσες τώρα, τι να λέμε, την κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τον αγαπούσες τον άνθρωπο ακριβώς. Αυτό. Αλλά βρε Σιδόμνα, είναι αυτό που είπα και εγώ πριν, ότι στην πραγματικότητα δεν αγαπούσες τον άνθρωπο αυτόν, δεν τον ήξερες επί της ουσίας. Αγαπούσες όχι, αυτό. Άλλαξε, θες να μου πεις ότι άλλαξε τόσο πολύ. Έλα, βρε Δόμνα. Να σου πω κάτι. Αν απλά με κοροϊδεύα από πριν, μάλλον. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι μάλλον επί της ουσίας δεν τον ήξερες αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ή είχες πλάσει εσύ στο μυαλό σου μια εικόνα για αυτόν, ή αυτός όποτε βρήκε, ρε παιδί μου, πρόσφορο έδαφος, έδειξε τον πραγματικό του εαυτό. Γιατί δεν γίνεσαι, γεννιέσαι, Δόμνα. Ναι, ίσως να έχεις δίκιο σε αυτό. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι στάνταρ. Και καλά και να ευχαριστείς και την κατάσταση και να λες την τύχη μου, ξέρω εγώ, που έγινε αυτό το πράγμα και αποκαλύφθηκε αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα ήταν πολύ, πολύ πολύ δύσκολο για σένα αν το συνέχιζες και γινόταν μετά. Και εκτός από σκυλί, είχατε και παιδί. Γιατί πάει στο καλό το σκυλί, το μεγαλώνεις μόνη σου. Το παιδί πώς το μεγαλώνεις? Έλα, ναι. Α, και δεν σου είπα και το κλου της υπόθεσης. Φυσικά εγώ όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αυτό που μου είπε για την κοπέλα, φυσικά εγώ το κλείσα το τηλέφωνο και δεν δέχτηκα να του ξαναμιλήσω. Έμαθα όμως από ένα κοινό μας γνωστό ότι αυτός... Αυτή η ρουφιανοκοινή γνωστή εσύ πάντα κάνουν το τσικ, το κλου. Για πες. Ναι, ναι, έμαθα ότι παρόλο που η Γερμανίδα τα κατάλαβε όλα, γιατί δεν γίνεται μια τρελή στα ελληνικά να ορίεται και να σιρίζει και να μην είναι τουλάχιστον κοπέλα του. Ναι. Γιατί έκανα, όπως καταλαβαίνεις, πολύ χοντρό σκηνικό εκεί. Mm-hmm. Παρόλο που ήταν για τα δικά μου δεδομένα πολιτισμένο, ήταν χοντρό το σκηνικό. Ναι. Παρόλο που τα κατάλαβε όλα, ναι, τον συγχώρεσε. Η Γερμανίδα. Η Γερμανίδα. Δεν σου και τον παντρεύτηκε. Και τον παντρεύτηκε κιόλας. Και είναι δηλαδή μαζί. Αυτός όποτε έρχεται Ελλάδα, σε παίρνει. Βασικά με παίρνει τηλέφωνο και προσπαθεί να με προσεγγίσει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν έχει κάνει κίνηση, μην λέω ψέματα. Τώρα θα έχουν κάνει κανένα παιδί. Ορίστε. Θα έχουν κάνει κανένα παιδί τώρα γι' αυτό και ξεπέρασε και τα σκυλιά. Δεν έχω μάθει και κάτι τέτοιο. Γιατί πού θα το μάθεις, μωρέ Σιδόμνα? Από εκείνους γνωστούς. Από είναι πολύ. Εντάξει, τώρα εσένα δεν νομίζω να σε ενδιαφέρει παραπάνω αυτός ο άνθρωπος μετά από όλα αυτά. Όχι, απλά δεν θα σου κρύψω ότι με πειράζει ότι συνέχισε τη ζωή του με αυτό το πρόσωπο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εμένα θα με πείραζε και γενικά είναι πολύ λογικό αυτό που λες, αλλά μέχρι πότε βρε Σιδόμνα? Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά το ξεπερνάς και αυτό και λες, ας είναι καλά αυτός ο άνθρωπος και ας κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τον ξεπερνάς. Σε φάση όταν τον έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου τελείως, θες να ακούς και καλά πράγματα γι' αυτόν. Δηλαδή, δεν θες να ακούσεις τον πάτησε φορτηγό και να χοροπηδήξεις, ξέρω εγώ, από τη χαρά σου.
ακούς ότι έχει σχέση, ακούς ότι παντρεύτηκε και είσαι σε φάση ότι μπράβο το παιδί, ξέρω εγώ, απλώς δεν με αφορά. Και εγώ θα σου πρότεινα να το κάνεις αυτό και να βάλεις μια τελεία στην όλη τη φάση, γιατί προφανώς είναι κάτι συνταρακτικό αυτό που έπαθες και... Εντάξει, είναι πολύ, πολύ χαμηλό το επίπεδο του συγκεκριμένου, αλλά μη σε βασανίζει άλλο. Ναι. Μη σε βασανίζει άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ βρες η Δόμνα και εγώ σε ευχαριστώ, αλλά εσύ από τότε δεν έχεις προχωρήσει τη ζωή σου. Όχι, έχω κάνει μια σχέση. Με την οποία ήσουν πολύ διστακτική, να φανταστώ, στην αρχή, ε. Ναι, ναι. Και άργησες να τον εμπιστευτείς. Δεν είμαστε πολύ καιρό μαζί. Ναι. Έμεινες 3-4 χρόνια μόνη σου, ε. Όχι ακριβώς. Προσπάθησα κατά καιρούς, αλλά δεν είχα εμπιστοσύνη. Και δεν μπορώ να πω ότι ήταν σχέση αυτό που είχα, γιατί αν βγαίνεις με τον άλλον ένα-δύο μήνες το πολύ, εντάξει, δεν το χαρακτηρίζεις και σχέση. Ναι. Όχι. Ναι. Πάντως ξεκόλα, ξεκόλα για μένα και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ξεκόλα από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή βρήκες ένα σάπιο μήλο, δεν σημαίνει ότι όλα τα μήλα είναι σάπια. Για να στο θέσω και διαφορετικά, προσπάθησε και για μένα, και αυτό είναι τύπ για όλους εσάς, ότι, δηλαδή τώρα εδώ να μιλάω και λίγο και στους άλλους, αλλά αφορά κυρίως εσένα, ότι με όποιος άνθρωπος έρχεται στη ζωή μας, πρέπει να ξεκινάμε, αν όχι με το 100% της εμπιστοσύνης μας, τουλάχιστον με το 99,9% της εμπιστοσύνης μας. Ο άνθρωπος αυτός στην πορεία θα δείξει αν το άξιζε, ή όχι. Και αν δεν το άξιζε, θα αρχίζει και θα πέφτει το ποσοστό του. Θα πάει στο 80, στο 70, στο 60. Όταν πιάσει πάτο, του ρίχνεις και πόδι. Κοινώς. Αλλά μην μασάς, δηλαδή επειδή βρέθηκε ένας τώρα και σου έκανε ό,τι σου έκανε. Μην μασάς, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Σε μένα μιλάς τώρα. Εσύ ποιο να μιλήσω, βρε ζητώ, μου. Συγγνώμη, συγγνώμη, επειδή απευθυνόσουν να... Και στο κοινό σου γι' αυτό. Ναι, όχι, σε σένα μιλάω και λέω αυτό, δεν είναι όλοι ίδιοι, ξεκόλα και κάνε και εσύ τον ντου σου και συνέχισε τη ζωή σου, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό έχω σκοπό να κάνω, περάσαν αρκετά χρόνια και νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα σου και σένα, πώς. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δομνάκη μου, εύχομαι τα καλύτερα, τα καλύτερα. Καλή συνέχεια να έχει η εκπομπή σου, θα την παρακολουθώ. Και αν κάποιο θέμα με αφορά, θα καλέσω ξανά, γιατί τα πάμε πολύ ωραία. Φυσικά, εγώ εδώ θα είμαι. Φιλάκια πολλά, Δομνάκη. Τσάου, τσάου. Λοιπόν, και αυτά είναι, αγαπημένοι μου, τα δύσκολα και τα περίεργα της ζωής, γιατί αν σου κάτσει ένας τέτοιος, μετά πάει και θέλει πολύ γερά πόδια για να πατάς τη γη μετά από μια τέτοια κατάσταση και μια τέτοια δύσκολη περίπτωση. Γιατί είδατε τι είπε και η φίλη μας η Δόμνα, ότι μετά από αυτή την σχέση και από αυτή την περιπέτεια την άσχημη που είχε, έχει αργήσει πάρα πολύ να εμπιστευτεί άλλους ανθρώπους και να ποντάρει σε αυτούς και να το συνεχίσει, ξέρω εγώ, τύπου πιο σοβαρά το όλο το πράγμα. Οπότε, ας μην κολλάμε και ας πάρουμε παράδειγμα από αυτή την κοπέλα που βγήκε εδώ στον αέρα και είπε όλα της τα θέματα και τα προβλήματα χωρίς ταμπού και χωρίς προκαταλήψεις, λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζετε να παίρνετε και να επικοινωνείτε μαζί μου για την επόμενη μισή ώρα που θα είμαι κοντά σας. 2-11-55-50-5-37 και 5-38. Είμαι η Νίνα, είναι η πρώτη μου εκπομπή και αύριο θα είμαι κοντά σας από τις 11 μέχρι τη 1. Νταν. Και κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Μην ειδοποιούν όμως, λοιπόν, ότι έχω κι άλλη μία γραμμούλα και θέλω να την εκμεταλλευτώ. Να την ακούσω. Γεια! Γεια σου! Είμαι ο Γιάννης από Καλαμάτα. Γεια σου, Γιάννη! Τι ωραία φωνή που έχεις, βρήσει Γιάννη! Ναι, πρέπει να γράφει καλά, δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Όχι, γράφει πολύ καλά. Είσαι jet. Ωραία, ωραία. Καλή αρχή, εύχομαι. Σε ευχαριστώ. Καλά, εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ. Νίνα, πήρα γιατί έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για πες, αγάπη. Δεν μπορώ να πλησιάζω τις γυναίκες, δηλαδή τις πλησιάζω και φεύγουνε, ξέρεις, δε, έχω... Τι εννοείς τις πλησιάζω και φεύγουνε, ρε Σικιάννη, πας και τους κάνεις μπου και... Όχι ρε παιδί μου, εκεί που είμαι πάνω, ας πούμε, στο ψήσιμο και αυτά, αλλά πάνε καλά... Άλλο περίμενα, ναι. Με το που πάει να γίνει, ας πούμε, κάτι πιο σοβαρό, έτσι, κολλάει το θέμα, δεν ξέρω. Μήπως, ρε παιδί μου, μήπως θεωρείς ότι έχεις λάθος τρόπο προσέγγισης, αυτό θες να μου πεις? Όχι, η αρχική προσέγγιση είναι μια χαρά, αυτό σου λέω. Ναι. Απλά η συνέχεια, μετά θα πάει να γίνει κάτι πιο, ρε παιδί μου, ερωτικό, ξέρεις. Άρα βρες η Τζον Τζον.
Το θέμα το δικό σου είναι ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις αυτό το αρχικά καλό κλίμα. Ακριβώς. Και τι θεωρείς ότι φταίει? Δεν ξέρω, τι να σου πω, Ρενίνα. Δηλαδή, εντάξει, και εμφανίσιμο παιδί είμαι και. Τι να πω, και η δουλειά μου είναι έτσι κοινωνική και αυτά, ασχολούμαι με πωλήσεις και τέτοια. Τι πουλάς? Λάδια πουλάω. Λάδι πουλάς, ρε Γιάννη. Αυτοκινήτο. Α, και ενθουσιάστηκα, διότι η Καλαμάτα λάδι δεν έχει. Της Καλαμάτας. Εσύ το λάδι το έχεις κάνει τράμπα και πουλάς για αυτοκίνητα. Καλή φάση κι αυτή. Ωραία, και ενώ ρε παιδί μου θες να μου πεις τώρα εσύ ότι είσαι κατασταλαγμένος και επαγγελματικά και είσαι και μια χαρά παιδί, δεν σου κάθεται καμία. Ακριβώς, τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει σεξουαλική ζωή καθόλου, πώς να το πω. Και είναι μια ηλικία, καταλαβαίνεις, πολύ σοβαρή. Πόσο χρονών είσαι? 26 χρονών. 26 χρονών. Δεν έχεις κάνει, Γιάννη, ποτέ σχέση? Όχι, δεν έχω κάνει κάτι. Σχέση είναι όλα εφήμερα, ξέρεις, εκεί που πάει να γίνει, εκεί πάντα χαλάει, εκεί στο ερωτικό κομμάτι. Με αυτό με καίει. Δηλαδή θες να μου πεις, Γιάννη μου, ότι με καμία κοπέλα σου δεν έχει προχωρήσει το πράγμα? Όχι, με καμία κοπέλα μου. Ναι, σε καταλαβαίνω. Όμως θέλω λίγο να ακούσω τη δική σου γνώμη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι φταίει και τι κάνεις κάτι λάθος? Δηλαδή, σίγουρα έχεις κάτι στο μυαλό σου να πεις ότι τώρα άρχισα να κάνω τις χοντράδες μου. Ναι, ρε παιδί μου. Ποιες είναι αυτές οι χοντράδες, ρε παιδί μου? Δηλαδή, τι, μιλάς απότομα, τις πλακώνεις το ξύλο? Τι κάνεις και θεωρείς ότι είναι λάθος? Δηλαδή, να το πιάσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Να δεν κάνω κάτι υπερβολικό, δηλαδή τα πάω όλα κανονικά, δηλαδή. Πώς να σου το πω. Μήπως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι όπως έχω ακούσει τουλάχιστον, ξέρεις. Γιατί ακούω, αλλά εγώ τίποτα. Ρε παιδί μου, στον πόσο καιρό, γιατί τώρα και δεν με βοηθάς κι εσύ και με αυτά που μου λες. Στον πόσο καιρό την έχεις την κοπέλα, ξέρω εγώ, αρχίζετε, βγαίνετε. Βγαίνουμε, ρε παιδί μου, έχουμε βγει 2-3 ραντεβού. Έχουμε και τα καφεδάκια μας αυτά, γνωριζόμαστε. Ξέρεις, έχουμε μια επικοινωνία από τηλέφωνο, από εδώ, από εκεί. Ναι. Μια συχνή επικοινωνία. Ναι. Και όταν πάει να γίνει αυτό το παρακάτω, κάτι γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Σαν να. Ξέρω εγώ. Γιάννη, θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Μήπως δεν είσαι ερωτικός? Ανατομικά. Όχι, μια χαρά, όλα καλά εκεί πέρα. Όλα καλά στο ανατομικό, ναι, οπότε ναι. Δεν είναι ανατομικής φύσεως το πρόβλημά σου. Όχι, είναι λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί κανονικά. Μήπως είσαι λίγο απότομος? Εντάξει, είμαι λίγο άγραμπος γενικά και αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρόβλημα. Άγραμπος. Όταν λες άγραμπος εννοείς ατσούμπαλος, γιατί αν είσαι ατσούμπαλος προφανώς δεν παίζει ρόλο, ρε παιδί μου, μεγάλο. Ατσούμπαλος, ναι, αυτό δεν πιστεύω. Δεν νομίζω να την ενοχλεί καμία τώρα να είσαι ατσούμπαλος, εκτός αν της φέρνεις, ξέρω εγώ, τις πατάς κουτουλίδια. Κατά λάθος. Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ωραία. Άρα μήπως δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τον κατάλληλο άνθρωπο, βρε Τζον? Λες να είναι πιο πλατωνικός άνθρωπος, δηλαδή να θέλω να αγαπήσω πρώτα, έτσι να προχωρήσω κάτι σοβαρό και μετά να μπορέσω να ενεργήσω σεξουαλικά. Δηλαδή, ωραία ρε παιδί μου, έχουμε κατασταλάξει ότι το πρόβλημά σου είναι σεξουαλικής φύσεως, τελεία. Ωραία. Ναι, σεξουαλικής καθαρά. Σεξουαλικής καθαρά. Δεν ξέρω, μπορεί όντως να είσαι λίγο έτσι πιο πατροπαράδοτος εσύ και σε φάση να λειτουργείς λίγο ανάποδα από τον τρόπο που λειτουργούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Οι περισσότεροι άντρες, μάλλον, στη σημερινή φάση, έτσι. Γιατί παλιά όλα έτσι έβαιναν. Με αυτούς τους ρυθμούς. Μεγάλωσαμε πολύ. Με ποια άλλα ιδανικά κατάλαβες και σε πιο συντηρητική οικογένεια και μπορεί να φταίει αυτό. Με καλαματιανές τραβιέσαι. Ναι, εντάξει, άλογος. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι σχέσεις από απόσταση του τύπου. Όχι. Αλλά όμως ούτε αυτές λειτουργούν εκεί πέρα που είστε κοντά. Τι να σου κάνω, βρε Σιγιάρη μου, να σου βρω μια νύφη έτσι τέτοιου στυλ, θέλεις? Δεν ξέρω, αν υπάρξει κάτι, ξέρεις τώρα. Δηλαδή κάτι πιο παραδοσιακό, κάτι πιο. Έτσι, σίγουρα, κοίτα να δεις. Σίγουρα υπάρχει και για σένα η αγάπη κάπου εκεί πέρα έξω. Δηλαδή, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός 100%. Τώρα, μην τρελαινόμαστε. Μακάρι. Αλλά ξέρεις, μην το βιάζεις το πράγμα. Δηλαδή, δώσε περιθώρια. Δώσε περιθώρια και να σε προσεγγίσουν και ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να τις κυνηγάς κιόλας. Να τις κυνηγάς, ξέρω εγώ, τόσο βαρβατέ. Δηλαδή, έλα εδώ.
άστη και λαου-λαου και θα πάει το πράγμα. Και τώρα, σε καμία περίπτωση, εγώ ήθελα να σου πω, Γιάννη μου, μην καταπιέζεσαι. Δηλαδή, αν εσύ θες να το πας πρώτα στην αγάπη και μετά στο ερωτικό κομμάτι, να το πας έτσι. Μην αρχίσεις να τα φέρνεις τούμπα, γιατί θα σε φέρουν και αυτά και δεν θα καταλάβεις και δεν θα κερδίσεις τίποτα απολύτως. Να το ξέρεις αυτό. Ναι, να με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, μου πει ότι ήταν το τελευταίο. Ευχαριστώ και χαίρομαι και πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου και πιστεύω ότι τα πράγματα να πάνε καλύτερα για μένα κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει, 26 χρόνια τώρα καταλαβαίνει, είναι λίγο υπερβολικό. Ζώνη, οι φίλοι σου τι σου λένε? Εντάξει, δεν πολύ ζητάω, ντρέπομαι, ξέρεις. Να μην τρέπεσαι, ρε εσύ, Γιάννη. Ντρέπεσαι για ποιον λόγο? Καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, δεν γίνεται. Αυτοί τώρα έχουν από εδώ, από εκεί, τραφιούνται με κομμενάκια συνέχεια και εγώ τώρα. Την παθαίνω συνέχεια στο τέλος. Εντάξει, δηλαδή, αυτοί τρέχουν με γκομενάκια, εσύ θα το βρεις όμως το γκομενάκι και θα είναι καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα. Κατάλαβες, έτσι θα γίνει μακάρι. Και στάνταρ. Επειδή λοιπόν οι φίλοι σου, Γιάννη μου, δεν σου δίνουν την πρέπουσα σημασία από ό,τι έχω καταλάβει, η Νίνα είναι εδώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη να την παίρνεις από τις 11 μέχρι τη 1, να της λες τα προβλήματά σου. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχεις βρει και εσύ το άλλο σου μισό. Έστω τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις προσπαθήσει και να έχει λειτουργήσει το πράγμα, αν καταλαβαίνεις τι λόγο. Ελπίζω την επόμενη φορά να. Θα σε πάρω σίγουρα για να σου πω αν έχει αλλάξει κάτι. Να με πάρεις, αγάπη. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Και εγώ, Νίνα. Φιλάκια, bye. Καλό βράδυ. Γεια σου. Και αυτά είναι προβλήματα. Προβλήματα πολλών ειδών. Και έχουμε σήμερα, έχουμε ξεκινήσει πολύ βαρβατέ. Και πολύ δυνατά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που τα τηλέφωνά μας εν τέλει δεν είναι καθόλου διακοσμητικά και τα παίρνετε, έτσι τα τιμάτε. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Έχουμε ακούσει ιστορίες αποστάσεως. Έχουμε ακούσει ιστορίες έρωτα μεγάλου, ξέρω εγώ, μεγάλης τουλάχιστον ηλικία σίγουρα. Έχουμε ακούσει το Γιάννη με το πρόβλημά του το πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που χρησιμοποιείτε τις γραμμές μας. Οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές και εγώ φυσικά θα είμαι κοντά σας για τα επόμενα περίπου 20 με 25 αν μας καθίσει λεπτά. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αν σας αρέσει η εκπομπή μας, από αύριο θα έχετε τη χαρά να την ξαναπαρακολουθήσετε και να την ξαναματαδείτε στο YouTube, στο κανάλι της Ζούγκλας. Και κάθε εκπομπή βέβαια θα μπαίνει στο κανάλι, όπως και η αυριανή. Έχω ακόμα μια γραμμή και θα πάρω ακόμα μια γραμμή και θέλω να ακούσω ποιος είναι. Γεια. Ναι. Σε μένα μιλάτε. Σε εσάς μιλάω, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, ποιος είστε? Το όνομά μου Σταύρος, από Αθήνα παίρνω. Σταύρος? Από Αθήνα. Γεια σου Σταύρο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πάρω μόνο για να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Δεν θα σας πω ακόμα την ιστορία μου. Απλά ότι είμαι παλιός ακροατής και τηλεθεατής της Ζούγκλας. Της Web TV, της Live και τα λοιπά. Με ακούτε? Ναι, απλώς θέλω κύριε Σταύρο να χαμηλώσετε λίγο τον υπολογιστή, γιατί ακούω τη φωνή μου διπλά αρχικά και κατά δεύτερον θα ήθελα να μιλήσετε λιγάκι πιο δυνατά. Ένα τσικ. Εντάξει, έγινε. Πώς σας ευχαριστώ. Να σας καλάσω χατήρι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι παίρνω μόνο για να σας πω την καλησπέρα μου και τις ευχές μου για την εκπομπή σας την καινούρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ότι είμαι τακτικός ακροατής και θελατής της Ζούγκλας. Τέλεια. Και του Μάκη και όλα τα σχετικά. Ναι. Και ότι είμαι 62 χρονών και ο καημός μου είναι 57. Μήπως είμαι εκτός των ορίων? Έχετε τον καημούλη σας κι εσείς πάντως. Ναι. 65 μου είπατε είστε εσείς. 62 είπα. 62 και 57. Είναι τι εκτός ορίων να είσαστε, κύριε Σταύρο μου, μια χαρά. Εντάξει, λοιπόν. Ηλικιακά θέλετε να μου πείτε τώρα εσείς? Εντάξει, εγώ σας είπα, αυτή τη στιγμή είναι και η πρώτη σας εκπομπή, θέλω να σας δώσω όλες μου τις ευχές. Την επόμενη φορά, ίσως και αύριο, θα σας πω και εγώ τον καημό μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ακούσω, κύριε Σταύρο. Αύριο εδώ θα είμαι. Και θα περιμένω το τηλέφωνό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Και θα ήθελα να μου πείτε έτσι, μπας και βρούμε καμιά άκρη και με εσάς.
να βρούμε με άκρη άβυσος η ψυχή της γυναίκας. Και του αντρός. Σωστό. Και του αντρός και των δύο των φίλων. Αλλά που θα πάμε, εδώ είμαστε για να τα φτιάξουμε όλα. Θα τα αναλύσουμε αύριο και θα τα λύσουμε, κύριε Σταύρο μου. Μη μου ανησυχείτε καθόλου. Ναι, ελπίζω. Είμαι και κάποια ηλικία και δεν πρέπει να έχω και πολλά άγχη. Πάντως από ό,τι παρακολούθησα την πρώτη σας εκπομπή, βλέπω ότι είσαστε πάρα πολύ σωστοί, λογικοί και τολμηροί και πολλά. Και ό,τι έχετε πει στις κοπέλες που σας πήραν, θα σημείωσα και κατάλαβα πολλά για σας. Ο λόγος σας βάλσαμο στο άγχος μου, ειλικρινά. Μακάρι να είχα και ένα τριανταφυλάκι να σας δώσω. Μακάρι και να το είχατε, κύριε Σταύρο, δεν θα μπορούσατε να μου το δώσετε. Είπατε ότι θα βρούμε λύσεις. Μπορεί να βρίσκαμε. Σίγουρα θα βρούμε. Και γι' αυτό. Για όλα. Η Νίνα βρίσκει για όλων των ειδών τα προβλήματα λύση, μόνο για τα δικά της δεν μπορεί. Για τον αλλονό. Βλέπετε λοιπόν ότι θα βρίσκαμε τη λύση. Λοιπόν, σας αφήνω να συνεχίσετε και χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Σταύρο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά και από μένα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αγάπες, πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο break, γιατί ξανακοράκιασε η Χριστιανίνα πιο ένα ποτήρι νερό. Και σε λιγάκι είμαστε εδώ, έχουμε ακόμα περίπου ένα τεταρτάκι στη διάθεσή μας, αλλά είναι ό,τι πρέπει just. Πάμε σε ένα break. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σποτ, λοιπόν. Μου αρέσει πάρα πολύ και η μουσική. Και ευχαριστώ τα παιδιά που το φτιάξανε για μένα. Ευχαριστώ. Τι ήθελα να πω. Έχω ακόμα 10 λεπτάκια στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να πάρετε τα τηλέφωνά σας, αν θα μπορέσω να βγάλω, ρε παιδί μου, ακόμα μία ή άλλη μία, και δύο-τρεις, ξέρω εγώ, τηλεφωνικές γραμμές ακόμα. Θα το ήθελα, χρησιμοποιήστε τα. Δεν είναι διακοσμητικά, το έχουμε πει 100 φορές. 2, 11, 55, 50, 5, 37 και 5, 38. Επικοινωνήστε μαζί μου, βγάλτε τα από μέσα σας, βρε παιδιά. Βγάλτε τα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η φάση και ξέρω ότι αν έχετε νταλκάδες και καημούς, οι φίλοι σας έχουν βαρεθεί και να σας ακούνε κιόλας συνέχεια. Και δεν το λέω για τους δικούς σας τους φίλους, και δική μου έτσι είναι κάπως. Βαριέται ο άλλος να ακούει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και την κλαούνα μας. Οπότε βρέθηκα τσουπ εγώ. Να ακούσω τα προβλήματά σας, τα παραπονάκια σας, και είπαμε όχι μόνο απαραίτητα ερωτικού, συναισθηματικού ερωτικού περιεχομένου, αλλά και φιλικού και οικογενειακού, και ό,τι νταλκά έχετε πείτε το μου. Λοιπόν, και λέω τσίκι τσίκι μέχρι να βγει γραμμή, όση ώρα μου μένει ακόμα, άρχισα το καλιαρντό εγώ, ο Χαμάν, όση ώρα μου μένει ακόμα να πάω στο δεύτερο θέμα μου, γιατί okay, το υπεραναλύσαμε νομίζω το πρώτο, μιλήσαμε για τις σχέσεις από απόσταση. Τα πάμε από εδώ, τα πάμε από εκεί, καημός μεγάλος, είναι και αστήρευτο αυτό το θέμα, οπότε κάθε φορά που θα βρισκόμαστε έτσι σε παρόμοια φάση θα το συζητάμε και θα το αναλύουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι κλειδί νούμερο 2. Πάμε. Ναι. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Η
είπα να αλλάξω προορισμό. Να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό. Που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά. Πόσες Σουηδέζες πατρινές, Κινέζες, Ιδανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράζι. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Αχ, λατρεμένος Μαραβέγιας, βρε φίλε μου. Λατρεμένος. Λοιπόν, φυσικά ήταν πολύ προφανέστατο ότι μιλάω για τους ανθρώπους που δεν έχουν ξεβεράσει τον πρώην τους. Αχ, λαχάνιασε η Χριστιανή. Τον πρώην τους και την πρώην τους. Ήταν πάρα πολύ προφανές. Λοιπόν, έχω μία γραμμή στον αέρα και θέλω να την ακούσω, να της μιλήσω. Γραμμή μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μίνα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από Πετρούπολη. Γεια σου, Γιώργο από Πετρούπολη. Ήθελα να σου πω να έχεις καλή επιτυχία. Είσαι πάρα πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Έχω ένα θεματάκι πολύ καυτό, αλλά επειδή δεν με παίρνει η ώρα, θα σε πάρω αύριο να στο αναφέρω. Θέλω 2-3 στοιχεία, βρε Γιώργο. Εύχομαι τα καλύτερα για σένα. Σε ευχαριστώ. Αύριο θα τα πούμε από κοντά. Δεν θα μου πεις ούτε 2 στοιχεία. 2 στοιχεία από Πετρούπολη ο Γιώργος είμαι. Βρε Χρυσέ μου. Αύριο θα τα πούμε πολύ καλύτερα. Εντάξει. Ας τα πούμε αύριο. Έχω ένα πολύ καυτό θεματάκι. Μα για το καυτό και θεματάκι πιστεύω, θέλω στοιχεία, βρε εσύ Γιώργο μου. Και πιστεύω ότι θα το λύσεις αποκλειστικά εσύ. Αποκλειστικά εγώ. Η Νίνα είναι εδώ για εσάς, παιδιά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια καλή σου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, γεια, γεια. Σου, γεια, γεια, γεια. Είδατε λοιπόν, ο Γιώργος δεν είχε να πει να οδυρθεί και να κλάψει μαζί μας, αλλά πήρε ο άνθρωπος να πει τα φιλάκια του, να πει την καλησπέρα του, να πει τις ευχές του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Έχω ακόμα μια γραμμή που θέλω να την ακούσω και αυτή. Γεια σου γραμμή μου. Η γραμμή μου έπεσε και τσεγκρεμοσακίστηκε. Λοιπόν, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανά είμαστε και ούτως ή άλλως, βρε παιδιά, έχω ακόμα μόνο 5 λεπτάκια. Οπότε δεν πτωούμαστε. Ούτως ή άλλως υπάρχει και το αύριο. Το αύριο θα είναι στις 11 ακριβώς, 11 με 1, κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Σε περίπτωση που η γραμμή μου ξανασηκωθεί και πατήσει τα πόδια της, θα ήθελα να τις μιλήσω. Τι ήθελα να πω τώρα. Ας το χρόνο που μου μένει, ας αναλύσω μόνη μου. Ο μονόλογος της τρελής ξαναρχίζει λοιπόν και μιλάω για τις σχέσεις που ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει τον πρώην τους. Και πώς θα το καταλάβεις εσύ αυτό. Σε περίπτωση λοιπόν τώρα που εσύ είσαι στη φάση
Εσύ δεν τον έχεις ξεπεράσει, ρε παιδί μου, αυτόν ή αυτήν, πώς το καταλαβαίνεις. Και δεν θα μάθουμε πώς το καταλαβαίνεις σήμερα, γιατί η γραμμή μου ορθοπόδησε επιτέλους. Γραμμή μου! Βεβαίως. Γεια σου. Καλησπέρα. Ποιος είσαι? Ο Κώστας από το Περιστέρι. Γεια σου, Κώστα από το Περιστέρι. Τι κάνεις? Μια χαρά εσύ, Νίνα. Προσπαθώ εδώ πέρα με τα φώτα να την παλέψω. Κάνει πολύ ζέστη, Κώστα, μου έχω σκάσει. Εννοείται, εννοείται. Άσε σκάει ο Τζίτζικας. Σκάει ο Τζίτζικας. Καλοκαίρι έξω. Βεβαίως. Βρε Κωστή, πόσο είσαι? 22. Είσαι 22. Α, εντάξει, εγώ είμαι πιο μικρή, φυσικά. Να σου πω και εσύ τι έχεις, έχεις θέμα? Η δικιά μου ιστορία, λοιπόν, ξεκινάει πριν 2 χρόνια. Όταν τα είχαμε όλα καλά με τη δικιά μου. Ναι. Και κάποια στιγμή, πριν 3 μήνες, με αφήνει για το λόγο του ότι ο τωρινός της γκόμενας, θα το πω έτσι. Είσαι λαϊκοτρουμπέικος, εσύ δικός μου και μ' αρέσεις. Για πες. Ναι, είχε καλύτερο αυτοκίνητο. Τι είχε? Καλύτερο αυτοκίνητο, αυτό που ακούς. Έλα ρε εσύ, Κώστα. Ναι. Και για πες, εσύ τι αμάξι έχεις? Αλφα Ρωμαίο. Και αυτός τι αμάξι είχε? Το Μιτσουμπίσι στο ΕΒΟ, το καινούριο. Και το Μιτσουμπίσι. Ήταν μεγάλη ηλικία, ήταν μεγάλο ηλικία. Το Μιτσουμπίσι, συγγνώμη, είναι καλύτερο από το Αλφα Ρωμαίο? Τα Μιτσουμπίσι, εγώ ξέρω ότι είναι Μισουσβίσι. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά πιο συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και εσύ είχες Αλφα Ρωμαίο και δεν τις έκανε τις τύπησες. Είχαμε και οι δύο σχετικά ένα κόλλημα με αυτό το θέμα. Γι' αυτό ταιριάξαμε κιόλας. Με τα αυτοκίνητα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή όταν είναι το καλύτερο, γεια σας, κυρία. Πού γνωριστήκατε, ρε Κωστάκη, στο Ράλι Ακρόπολης? Όχι. Όχι, εντάξει, ωραία. Και τώρα εσύ, συγγνώμη, το παίρνεις σοβαρά όλο αυτό, ρε παιδί μου? Το ότι αυτή ήθελε το αμάξι το Μιτσουμπίσι και εσύ δεν το είχες το Μιτσουμπίσι και είχες το Αλφα Ρωμαίο και σε στεναχωρεί? Δεν γελάς? Τι να κάνω, αλλά εντάξει, τώρα είναι δύσκολη ιστορία μετά από 2 χρόνια. Γίνονται ξεχάσεις έτσι. Εντάξει, δηλαδή, αν είναι, ολαρία, ολαρά, ρε εσύ, Κώστα, δεν ήταν και πολύ νορμάλ, νομίζω, αυτή. Κοίταξε, ένα δίκιο το έχει σχετικά με αυτό τώρα, εντάξει. Ένα δίκιο το έχω, φυσικά το έχω ένα δίκιο, γιατί τώρα είναι να τους κρίνουμε τους ανθρώπους από αυτό, αν και βρίσκει Κώστα. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ως αιώνια ρομαντικό παιδί, δεν μπορώ να δεχτώ ότι τώρα ένας άνθρωπος παράτησε και άφησε τη σχέση του μόνο και μόνο για ένα αυτοκίνητο. Μήπως υπήρχε... Είναι η διάθεση που σε διακατέχεσαι, είναι διαφορετική. Τι είναι? Η διάθεση διαφορετική και η όλη ατμόσφαιρα που σκέφτεσαι τα πράγματα. Βρε εσύ, Κώστα, όμως, να σου πω κάτι. Μήπως υποδορίως, γιατί... Βαμπινιώτικο ήταν αυτό. Μήπως λοιπόν υποδορίως έτσι υπήρχε και κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μήπως δεν τις έκανες, ή μήπως είχατε τσακωθεί, ή μήπως δεν είναι ο λόγος του αυτοκίνητου. Τώρα αυτό έχεις ένα δίκιο, έχει περάσει πολλές φορές και εμένα το μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω. Τι είναι αυτό, ψέματα? Δεν μπορείς να... Να το ξέρω. Να το ξέρεις. Βρε, Κώστα μου, αν δεν το ξέρεις εσύ που ήταν και η σχέση σου 2 χρόνια, ποιος το ξέρει, ο γείτονας, εσύ το ξέρεις? Λες, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Εντάξει, τώρα με κεράτωνε και εγώ έτσι πιστεύω. Μη σου λέω ψέματα. Α, το αυτό ήταν ο βασικός ότι... λόγος. Εντάξει, τώρα και το αμάξι προφανώς ήταν. Φτάσει τα μάτια, ξέρεις. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτή ήταν επιδικούλα από πριν το αυτοκίνητο, ότι τις έκανε τις. Βεβαίως, τις έκανε τις ζημιές της. Τις ζημιές της, τον πανικό. Η κυρία, μάλιστα. Η κυρία. Ωραία, και πότε χωρίσατε? Πότε έγινε το μπραφ? Έγινε τώρα, δεν έχει 2 μήνες, εδώ, τέλος Αυγούστου. Έχει δηλαδή, δεν 2 και κάτι. Καλοκαιριάτικα, σ' άφησε σύξυλο, μπακούρι. Δεν πρόλαβα να γυρίσει να αφήνει ο άνθρωπος. Έλα βρε εσύ, Κώστα μου, τώρα που σε χάλασε σε ένα μικρό παιδί, καλοκαίρι και μόνο σου και μπυρίτσες, γκομενάκια, τρελάθηκα. Άσε. Άστασε τα μας. Σε τα μας. Τέλος πάντων, εσύ δηλαδή τώρα έχεις φάει την πετριά σου και το κόλλημά σου, θες να μου πεις ή όχι? Ναι, με αποσχολεί πολύ. Πήρες, ρε παιδί μου, να πεις την καταγγελία σου ή έχει και θέμα ερωτικό η όλη φάση, δηλαδή εσύ την έχεις δαγκώσει? Να το καταγγείλω κυρίως, μου άρεσε η έκφραση που χρησιμοποίησες. Να το καταγγείλεις, και πολύ μου άρεσε. Θέλω να ακούω τέτοιες καταγγελίες σοκ, κυρίες και κύριοι. Μία στις τόσες συμβαίνουν αυτά, δεν τα ακούσα κάθε μέρα. Μία στις τόσες. Ακούω και χειρότερα. Εδώ πήρε η δόμνα και είπε ότι συγκατοικούσε ο άλλος και επαντρολογιόταν και με τη μία και με την άλλη. Τώρα ρε Κώστα, δεν παρακολουθείς την εκπομπή? Είναι και αυτό. Οπότε άστο, εσύ πολύ light το πέρασες το θέμα, οπότε μια χαρά είσαι. Εντάξει. Μια χαρά είσαι. Και πάμε για άλλα, για καλύτερα, και θα δεις τη διαφορά, Κώστα μου. Βεβαίως.
Αυτό και να μείνεις με το Αλφα Ρωμαίο, μια χαρά μαξάκια είναι κι αυτά. Ε, καλά, σε αυτό τη δουλίτσα τους να κάνουνε και μη μασάς. Να είσαι καλά. Φιλάει και πολλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Bye, 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 bye. Λοιπόν, η ώρα είναι μία και ένα λεπτό περίπου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποδεσμεύσουμε και τον αγαπημένο μου Κώστα που είναι εδώ από δίπλα και κάνει τα τσαλίμια του, γιατί αυτός τα κάνει όλα, να ξέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη εκπομπή και ήταν πολύ τουμπάνικη, ξέρω εγώ. Πολύ ωραία και μου άρεσε. Και να σας πω κάτι, δεν είναι και τόσο άσχημα εδώ πέρα πάνω στο σκαμπό με το μικρόφωνο στο χέρι. Αυτό ήθελα να πω. Αύριο ραντεβού πάλι στις 11 ακριβώς. Σας ευχαριστώ και πάλι για ακόμα μία φορά. Αν με αφήσετε εδώ, μπορεί και να λέω ευχαριστώ για κανένα μισάωρο ακόμα. Οπότε ας το λήξουμε εδώ. Περιμένω αύριο τα τηλεφωνήματά σας, τις γραμμές σας, τα παράπονά σας, τα ναζάκια σας, τα αποδό σας, τα αποκεί σας. Τα λέμε, φίλοι παιδάκια. Bye!